Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ζωγράφου. ΕΦΑΟΣ και ΟΦΗ αναμετρώνται στην 16η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της Β' Εθνικής Μπάσκετ των Ανδρών, σε ένα παιχνίδι που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι του Sports Hero στο YouTube. Μετά από 15 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, στην πρώτη θέση είναι το Εγάλεο με 28 βαθμούς. Η ομάδα των Μεγάρων έχει 26 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Η ΕΦΑΟΣ έχει 25. Τα Χανιά ακολουθούν με 23. Ο Ηλυσιακός έχουν 22 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Πρωτέας Βούλας 21 με 2 παιχνίδια λιγότερα. Πανιόνιος 21 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου έχει 21 επίσης. Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου 19. Ο Μανδραϊκός 19 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο ΑΣΕΔ Δούκα 18 με 2 παιχνίδια λιγότερα. Ο Άρης Νίκαιας 17 με 2 παιχνίδια λιγότερα. Τα Μελίσια 17 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Και ο ΟΦΗ έχει 17 αλλά έχει 3 παιχνίδια λιγότερα στο πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ ανοιχτή ακόμα όλη η κατάσταση για τον δεύτερο όμιλο της Β' Εθνικής των Ανδρών. Να δούμε και τα ρόστερ των δύο αντιπάλων. Ξεκινώντας από τους γηπεδούχους, Βαγγέλης Μαυροϊδάκος με το νούμερο 4 δεν θα είναι και σήμερα εδώ λόγω τραυματισμού. Παναγιώτης Μπιλάλης με το νούμερο 5. Γιώργος Βάρσος με το νούμερο 6. Σπύρος Μαγκουνής νούμερο 7. Διονύσης Κριζέας, νούμερο 8. Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης, νούμερο 9. Με το νούμερο 10, Αναστάσιος Ροζακέας. Με το νούμερο 11, Γιάννης Μέξης. Νούμερο 12, Παναγιώτης Σταύρου. Νούμερο 14, Κώστας Ανδρεόπουλος. Νούμερο 15, Δημήτρης Χατζής. Νούμερο 16, Χάρης Μπαρμπαρής. Νούμερο 17, Γιώργος Βασιλάκης. Προπονητής, ο κύριος Γιάννης Μάνος. Από την άλλη πλευρά, για τον ΟΦΗ, με το νούμερο 3, ο Γιάννης Λιανός. Με το νούμερο 4, ο Νίκος Μποχορίδης. Νούμερο 5, Αναστάσης Μητρόπαπας. Νούμερο 6, Χρήστος Καρλάφτης. Νούμερο 7, Πρόδρομος Τσερκιτζόγλου. Νούμερο 8, Μάνος Μιλαθιανάκης. Νούμερο 9, Μιχάλης Κοκοσάλης. Νούμερο 10, Κώστας Αγαπιάδης. Με το 11, Μάριος Πρωτογεράκης. 12, Ανδρέας Μαρτίνα. 15, Κώστας Πάλης. 17,
Μιχάλης Καψάλης 24, Ηλίας Θεοδωρίδης 33, Φέδων Καμπάκας. Προπονητής ο κύριος Βασίλης Ράλλης. Αυτό είναι το ρόστερ του Όφη. Οι κριτικοί βρίσκονται εδώ με 10 παίκτες για την σημερινή αναμέτρηση. Οι διαιτητές της αναμέτρησης έχουν δώσει 3 λεπτά. Ομάδες λοιπόν θα πάρουν τελευταίες οδηγίες και εμείς θα δούμε πώς έχει η κατάσταση στους σκόρερ σύμφωνα με τα στοιχεία που ανεβάζει η ΟΚ στο site της. Για την ΕΦΑΟΣ λοιπόν, πρώτο σκόρερ είναι ο Βάρσος με 239 πόντους συνολικά, 29 τρίποντα. Ο Μαγκουνής έχει 224 με 23 τρίποντα. Ο Μέξης 142 χωρίς τρίποντο. Μαυροϊδάκος που δεν έχει παίξει στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, 115 με 16 τρίποντα. Μπιλάλης 108, Καλαϊτζάκης 84, Κριζέας 75, Ανδρεόπουλος 45, Μπαρμπαρή 43, Χατζή 42, Σταύρου και Ροζακέας από 13 και από 3 πόντους Βασιλάκης και Πουλιμενάκος με τον Τουμαζάτο να έχει 2. Για τους φιλοξενούμενους, ο Μποχορίδης έχει 166 πόντους συνολικά με 26 τρίποντα, αλλά είπαμε έχει 3 παιχνίδια λιγότερα. Ο Όφη, ο Μητρόπαπας έχει 126 με 3 τρίποντα, ο Λιανός 119 με 13, ο Πάλης 107 χωρίς τρίποντο, ο Αγαπιάδης 101 με 10, ο Πρωτογεράκης έχει 62, ο Θεοδωρίδης 56 με 14, ο Τσεργιζόγλου 33 με 7, ο Καρλάφτης 29 με 4, ο Μιλαφιανάκης 10, ο Καμπάκας 8 με 1, Λιουδάκης Καψάλης από έναν πόντο. Και η συνολική εικόνα των σκόρερ στον δεύτερο όμιλο του πρωταθλήματος, με πρώτο σκόρερ τον Αλέξη Κυρίτση του Πανιωνίου που έχει 339 πόντους με 12 τρίποντα, πολύ μπροστά από όλους τους άλλους, ο Νίκος Χουχούμης των Χανίων 256 με 19, Νίκος Αγγελόπουλος των Μεγάρων 254 με 19, Γιώργος Βάρσος της ΕΦΑΟΣ 239 με 29, Σπύρος Μαγκουνής επίσης της Γηπεδούχου σήμερα ομάδας 224 με 23, Χρήστος Ντακούλιας του Εγάλεο 223 με 30 τρίποντα, Δημήτρης Κουρέπης των Χανίων 200 με 2 τρίποντα, Δημήτρης Γερομιχαλός της Μεγαρίδος 196 με 13, και πιο κάτω Γιάννης Αγγελόπουλος 194, Βασίλης Στασινόπουλος 193, Κώστας Μαχαίρας 190, Αντώνης Φώτσης 187, Νίκος Πρίτσος 185, Παντελής Κοψιάς 180 και Άγγελος Γκάτζιας 174 πόντους. Στις παρενθέσεις βεβαίως τα τρίποντα των παικτών αυτών. Θα πάμε λίγο τροχάδιν διότι
θα ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς το παιχνίδι και βέβαια θα έχουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Βαγγέλη Λιμπεράτου που έφυγε από τη ζωή του πρώην Προέδρου της ΕΣΚΑΝΑ. Έτοιμες λοιπόν οι δύο ομάδες για το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Πρώτη επίθεση για τον Όφι που ξεκινάει με Μητρόπαπα, Μποχορίδη, Καψάλη, Πρωτογεράκη και τον παίχτη που κάνει το πρώτο σουτ του αγώνα. Που ήταν άστοχο. Τώρα εδώ βλέπω νούμερο 18. Εγώ τσέκαρα τα νούμερα στον πάγκο του Όφι. Δεν έχω νούμερο 18. Αν λοιπόν κάποιος μπορεί να βοηθήσει με ένα μήνυμα στη μετάδοση, ευχαρίστως, εκτός κι αν είναι το 10 αυτό, ο Αγαπιάδης, και είναι με περίεργο τρόπο γραμμένο το 0, αλλά δεν νομίζω. Όφι, ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Πρωτογεράκη. 0-2 λοιπόν. Ο Βάρσος τον Μπιλάλη, Μέξης, γυρίζει, σκοράρει, 2-2. Βάλε τα χέρια σωστά ο Χατζής. Έμεινε στον κάθετο άξονα. Σουτ εύστοχο για 2. Επαναλαμβάνω, δεν έχω εγώ στα στοιχεία μου παίχτη με το νούμερο 18. Για τον Όφι, Μέξης, Χατζής, βγαίνει μπάλα στο πλάι. Άστοχος για 3 ο Μπιλάλης. Να δεχτώ ότι είναι το 10 αυτό το νούμερο. Θα τον λέω λοιπόν τον αθλητή που βλέπω εγώ σαν 18 με το 10. Είναι λίγο πλάγια η γραμμή. Ο Αγαπιάδης πρέπει να είναι, αν είναι το 10. Ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος. Αν κάνω, κάποιος παρακαλώ να με βοηθήσει, να με διορθώσει. Βάρσος, Μέξης. Πέρασε μπάλα στον Μέξη, Χατζής, Μαγκουνής. Ο δεύτερος σκόρ της ομάδας του. Κάνει ένα βηματάκι πίσω, αστοχή. Rebound, ο Μητρόπαπας άφησε στον Μποχορίδη. Σουτ για 3 από τον Μποχορίδη, άστοχο. Rebound από τον Χατζή, Βάρσος. Για 3. Άστοχος και ο Βάρσος, πήρε ο Μαγκουνής, καλάθι και φάουλ. Μαγκουνής που πήδηξε στο σωστό χρόνο. Κέρδισε το φάουλ από τον Καψάλη. Υπάρχει μια επιβεβαίωση με μήνυμα ότι αυτό που βλέπω και το νομίζω 18 είναι το 10, άρα είναι ο Αγαπιάδης. Είναι απλά περίεργη γραμματοσειρά. Μαγκουνής, εύστοχος και στη βολή, 5-4 μπροστά η ΕΦΑΟΣ.
Αγαπιάδης. Μητρόπαπας. Κερδίζει φάουλ από τον Χατζή. Ο Πρωτογεράκης. Πρώτο φάουλ και για τους γηπεδούχους. Αγαπιάδης στην επαναφορά. Μποχωρίδης. Από τον Καψάλη πάλι Μποχωρίδης με τον Μπιλάλη πάνω του. Μποχωρίδης πήρε τη θέση που ήθελε. Βρήκε το χώρο για να σουτάρει. Αστόχησε Βάρσος. Τρέχει, πηγαίνει στο lay-up. Ωραία προσπάθεια. 7-4. Πρώτο καλάθι για τον Βάρσο. Κορυφαίο σκόρερ της ΕΦΑΟΣ και των κορυφαίων του πρωταθλήματος. Αγαπιάδης. Καψάλης. Αγαπιάδης άλλαξε με τον Μητρόπαπα. Στο τέλος του χρόνου επίθεση στο σούτ. Άστοχο για τρεις. Rebound ο Βάρσος. Πήγε να ελευθερώσει για τον Μαγκουνί. Η μπάλα έξω. Κατοχή για τον Όφη. Φεύγει ο Μποχωρίδης, περνάει στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους ο Καρλάφτης με το νούμερο 6. Αγαπιάδης. Μητρόπαπας πήγε να βγάλει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Ο Χατζής παρενευλήθη, δεν έφτασε η μπάλα στον Πρωτογεράκη. Παναφορά από το πλάι για τον Όφη. Πρωτογεράκης από τον Καρλάφτη. Αγαπιάδης. Σουτ για τρεις. Ο Μητρόπαπας στο τέλος του χρόνου. Άστοχο. Μαγκουνής. Στο αμυντικό rebound. Βάρσος. Πήγε για γρήγορη πρώτη πάσα στον Μπιλάλη. Δεν βγήκε. Έκοψε ο Μέξης. Πάρα πολύ ωραία. Καλάθι για την ΕΦΑΟΣ. 9-4. Αγαπιάδης. Συμπληρώθηκε το πρώτο πεντάλεπτο στην αναμέτρηση. Αγαπιάδης. Πήγε για την πάσα. Κερδίζει φάουλ όμως από τον Μέξι ο Πρωτογεράκης. Δεύτερο φάουλ για τους γηπεδούχους. Πρωτογεράκης στον Καρλάφτη, Αγαπιάδης με τον Βάρσο σε πολύ καλή άμυνα. Σουτ για τρεις, αστοχό. Rebound από τον Βάρσο, όχι. Ναι, όχι, τι απ' όλα. Στον Όφη μπαλά, Αγαπιάδης. Μητρόπαπας. Σουτ από μέση απόσταση, άστοχο. Rebound, παλεύουν πολύ. Το παίρνει ο Μπιλάλης. Πάσα στον Μαγκουνί. Προσποιείται για τρεις. Κερδίζει φάουλ. Μπαίνει ο Λιανός στο παιχνίδι στη θέση του Καψάλη για τον Όφη. Μπιλάλη στην επαναφορά. Μηδένισε το χρονόμετρο. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Οι διαιτητές συνεχίζουν το παιχνίδι χωρίς να έχουμε χρονόμετρο, τίποτα. Γραμματεία δεν φωνάζει. Θα το αντιμετωπίσουμε λοιπόν σαν time out. Περιμένουμε να φτιαχτεί το χρονόμετρο.
φτιάχτηκε το χρονόμετρο, το ρολόι. Συνέχεια λοιπόν στην πρώτη περίοδο, επαναφορά για τον Όφη με τον Λιανό. Αγαπιάδης. Έγινε λάθος στην πάσα. Χατζής Μπιλάλης. Βάρσος. Μαγκουνής. Βάρσος για τρεις, άστοχος. Ριμπάουντ ο Λιανός. Προσποιήθηκε ο Καρλάφτης, πλησιάζει, κόβεται από τον Μπιλάλη. Χατζής, Βάρσος, θέλει να τρέξει εφαός. Φτάνει εύκολα στο λέει από Μαγκουνής. 11-4. Με τον Μαγκουνή να φτάνει τους 5. Λιανός. Καρλάφτης. Δεν ήταν εύστοχο το σούτ του Πρωτογεράκη με το δεξί χέρι. Μπιλάλης, Μέξης. Βγάζει την μπάλα στη γωνία. Βάρσος, φάουλ με το σώμα από τον Πρωτογεράκη. Μπαίνει πάλι ο Μποχωρίδης, φεύγει ο Καρλάφτης. Βάρσος στην επαναφορά. Χατζής. Μαγκουνής. Μπιλάλης. Βάρσος. Μπιλάλης. Μαγκουνής για τρεις. Άστοχος. Πήδηξε ο Μέξης σε πολύ καλό χρόνο για το rebound και το πήρε. Μπιλάλης. Βάρσος προσποιήθηκε. Κερδίζει το φάουλ από τον Μητρόπαπα. Δεν έχει να δώσει άλλο φάουλο Όφη. Μπιλάλης, Βάρσος. Άστοχο και αυτό. Rebound ο Μποχωρίδης. Αγαπιάδης. Δεν είναι προσεκτικές καθόλου οι πάσες του Όφη. Μπαίνει στο μάτσο Καλαϊτζάκη στη θέση του Βάρσου που είχε τα δύο άστοχα τρίποντα. Περνάει ο Καμπάκας στο μάτς για τον Όφη. Στη θέση του Αγαπιάδη. Μπιλάλης. Καλαϊτζάκης, Μπιλάλης. Σταματάει, αστοχή. Μαγκουνής. Μπιλάλης. Μέξης περνάει. Αριστερό λέει άπα στοχο. Καμπάκα στο αμυντικό rebound. Λιανός. Συγκράτησε τον εαυτό του να μην κάνει βήματα. Μποχωρίδης. Πρωτογεράκης. Μποχωρίδης. Ψάχνει χώρο, δεν πέρασε. Καλαϊτζάκης πηγαίνει στο lay-up, άστοχο είναι. Rebound ο Μητρόπαπας. Μποχωρίδης Λιανός για τρεις. Άστοχος. Έχει μείνει στους 4 πόντους. Ο Όφη είχε προηγηθεί με 4-2. Έκτοτε έχουμε ένα 9-0 για την ΕΦΑΟΣ. Μαγκουνής. Μπιλάλης προσποιήθηκε, πέρασε, πήγε με ταμπλό. 13-4 μπροστά η γηπεδούχος με τον Μπιλάλη να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι και έχουμε time out.
μην έχουμε υψηλό σκορ από καμία από τις δύο ομάδες για την πρώτη περίοδο, αλλά αυτή η διαφορά των 9 πόντων για τους γηπεδούχους οδήγησε τον Όφη στο να πάρει το time out. Λιανός στην επαναφορά, Μποχωρίδης. Λιανός. Πέρασε, ωραία προσπάθεια. 13-6. Για να δούμε αν θα επιλέξει να βάλει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Η ομάδα της Κρήτης, Μαγκουνής, Καλαϊτζάκης. Μαγκουνής για τρεις αμέσως. Rebound ο Καμπάκας. Μποχωρίδης. Μητρόπαπας. Πρωτογεράκης. Φάουλ μακριά από την μπάλα ο Μαγκουνής πάνω στο Λιανό. Μποχωρίδης. Λιανός. Βγήκε και έκλεψε ο Μαγκουνής. Πολύ ωραία. Καλαϊτζάκης. Μπιλάλης. Μαγκουνής. Μπιλάλης. Καλαϊτζάκης. Κριζέας. Άστοχος για τρεις. Δεν μπαίνουν τα τρίποντα των γηπεδούχων. Παρ' όλα αυτά έχουν μια διαφορά 7 πόντων. Μπαίνοντας στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Μποχωρίδης. Έχει μπει και ο Ανδρεόπουλος. Μποχωρίδης τριφογυρίζει, περνάει, βγάζει έξω. Καμπάκας για δύο. Αστοχός, rebound ο Μαγκουνής. Δύο δευτερόλεπτα, ένα. Το βάλε ο Μαγκουνής, αλλά δεν μετράει. Ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. 13-6 μπροστά η ΕΦΑΟΣ. Μπήκαν λίγο πιο βιαστικά οι ομάδες για το ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο. Μπιλάλης. Μαγκουνής. Καλαϊτζάκης. Οπ. Έφτασε ίσως και για το κάρφωμα μπορούσε να πάει. Του γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια. Λιανός στην επαναφορά. Αγαπιάδης. Δεν έκανε βήματα. Μποχωρίδης. Πέρασε. Υπάρχει καλάθι. Έπεφτε η μπάλα. Όταν έκανε το κόψιμο ο Καλαϊτζάκης.
13-8. Μπιλάλης. Σταματάει, σουτάρει, σκοράρει. 15-8. 4 πόντοι για τον Μπιλάλη. Αγαπιάδης με τον Καλαϊτζάκη μπροστά του και με βοήθεια του Κριζέα. Μετακόπων και βασάνων έφτασε στην πάσα. Παραλίγο να γλιστρήσει πάλι. Λιανός. Μποχορίδης. Πήγε να ξεμαρκαριστεί από τον Μαγκουνί. Έμεινε ο Μαγκουνής κοντά του. Καμπάκας. Περνάει, πάει στο lay-up με τα αριστερό. Φτάνει μπάλα πάλι στον Καμπάκα. Άστοχος με το follow. Προσπάθησε εκεί ο Πρωτογεράκης. Σούτ αυτός θα κατάφερε. Μπιλάλης εξαιρετικά ανάμεσα σε δύο. Με ταμπλό κάνει το 17-8. Φτάνει τους 6 και η ομάδα του και πάλι στους 9. Όπως είχε κάνει και νωρίτερα στο 13-4. Μποχορίδης, Αγαπιάδης. Λιανός. Είχε κόψει ωραίο ο Πρωτογεράκης. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Λιανού νομίζω. Ανδρεόπουλος τροφοδοτήθηκε από τον Μπιλάλη. Και φεύγει ο Λιανός στον ευνηδιασμό. Μακρινό λέει με τον Κριζέα κοντά του. Δεν μπόρεσε ο Κριζέας, δεν μπόρεσε και ο Λιανός. Καμπάκα στο lay up. Η μπάλα στριφογυρίζει και φεύγει. Ροντέο η φάση αυτή. Κράτησε πολύ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Φάουλ του Αγαπιάδη. 8 λεπτά για το ημίχρονο. Έξω ο Μαγκουνής, μέσα ο Βάρσος. Βάρσος. Καλαϊτζάκης. Κριζέας. Άστοχος και πάλι. Μποχορίδης. Πάντως έχει εκτελέσει πολλά ελεύθερα τρίποντα η ΕΦΑΟΣ. Πρωτογεράκης. Αγαπιάδης. Όφι έχει άλλο τρόπο παιχνιδιού. Βλέπετε να πηγαίνουν την μπάλα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο καλάθι. Επιθετικό φάουλ. Από τον Μιλαφιανάκη με το νούμερο 8. Μπιλάλης. Προσποιείται. Άλλαξε κατεύθυνση, πήγε στο lay-up. Του έδωσε το χώρο εκεί ο Ανδρεόπουλος. Και η διαφορά σε διψήφια τιμή 19-8 για πρώτη φορά στο μάτς με τη συμπλήρωση 13 λεπτών αγώνα. Αγαπιάδης έβγαλε την μπάλα έξω, Μιλαφιανάκης, φάουλ από τον Μπιλάλη. Πρώτο φάουλ για τους γηπεδούχους. Φεύγει ο Μπιλάλης, φεύγει ο Πρωτογεράκης. Μπήκε ο Μαγκουνής. Μποχορίδης στην επαναφορά. Αγαπιάδης δυσκολεύεται. Κερδίζει φάουλ από τον Βάρσο. Μποχορίδης. Λιανός. Αγαπιάδης. Πολύ ψηλά, πολύ δυνατά, άστοχα για τον Μητρόπαπα. Ξαναγύρει η επαναφορά. Ξαναγίνει. Ο
Καλαϊτζάκης, Βάρσος. Παρά λίγο να κλέψει ο Μιλαφιανάκης. Καλαϊτζάκης σταματάει, εκτελεί. Αστοχή για τρεις και αυτός. Ανδρεόπουλος στο rebound, το οποίο το παίρνει ο Μιλαφιανάκης τελικά. Που θέλει να τρέξει. Κόβει ο Μαγκουνής εντυπωσιακά τον Μητρόπαπα. Κλέβει ο Μποχωρίδης, νομίζω από το πόδι του Ανδρεόπουλου ήταν η μπάλα έξω. Η διαιτητής δεν το δείχνει αυτό. Δίνει την μπάλα στην ΕΦΑΟΣ. Καλαϊτζάκη στην επαναφορά. Βάρσος για τρεις. Δεν είναι εύστοχο ούτε αυτό. Έχουν χάσει τα τελευταία 6 τρίποντα που έχουν επιχειρήσει οι παίχτες των γηπεδούχων. Αγαπιάδης, Μποχωρίδης. Λιανός, Αγαπιάδης. Πέρασε πάλι ψηλή πάσα, πάλι απρόσεχτη πάσα για τον Όφη. 4-5 φορές έχουν γίνει πάσες πολύ πιο ψηλές από ό,τι θα έπρεπε. Βάρσος. Καλαϊτζάκης, φάουλ από τον Αγαπιάδη στον Μαγκουνή. Τρίτο φάουλ για τους φιλοξενούμενους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καλαϊτζάκη στην επαναφορά. Βάρσος. Κριζέας, Μέξης. Μητρόπαπας, Μποχωρίδης. Μητρόπαπας. Βήματα που κάνει ο Αγαπιάδης. Μπαίνει ο Καρλάφτης, φεύγει ο Αγαπιάδης. Βάρσος. Καλαϊτζάκης, Μέξης, Βάρσος. Πέρασε στον Μέξη, φάουλ από τον Μποχωρίδη. Καταπληκτική πάσα από τον Βάρσο. Ο Μέξης φτάνει τους 6. Διαφορά ανεβαίνει στους 13. Μετά από 15 λεπτά αγώνα, ο Όφη έχει μόλις 8 πόντους. Και τώρα στο συν 14 η ΕΦΑΟΣ. 22-8 ο Μητρόπαπας. Η πίεση των γηπεδούχων σε κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ μεγάλη, και στο κατέβασμα της μπάλας και πολύ γρήγορες οι κινήσεις των παικτών στην άμυνα και οι αλλαγές. Λιανός πλησιάζει, περνάει, κερδίζει το φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι. 22-10, 4 η πόντη του Λιανού. Τρίτο φάουλ για την ΕΦΑΟΣ. 4 έχει ο Όφη, όχι 3 που είχα εγώ. Περνάει ο Καψάλης στη θέση του Καρλάφτη. Μπαίνει ο Μπιλάλης αντί του Καλαϊτζάκη. Λιανός στη συμπληρωματική βολή. Εύστοχος. 22-11, έχει 5 πόντους. Ο Λιανός πρώτος σκόρερ της ομάδας του, 4 ο Αγαπιάδης, 2 ο Πρωτογεράκης. Από την άλλη 8 ο Μπιλάλης, 7 ο Μέξης, 5 ο Μαγκουνής, 2 ο Βάρσος. Μπιλάλης, Μέξης, Κριζέας, Μαγκουνής προσποιείται. Πλησιάζει, περνάει από 2, ψιλοκρεμαστό. Λέει α, παίρνει την μπάλα κατά το καλάθι, γυρίζει, σουτάρει, άστοχος. Rebound ο Λιανός. Μποχωρίδης. Τέσσερα λεπτά.
για το ημίχρονο. Μποχωρίδης. Πέρασε, σκόραρε. Εξαιρετική προσπάθεια, 22-13. Πρώτο καλάθι για τον Μποχωρίδη. Ένα 5-0 για τον Όφη. Μπιλάλης, Βάρσος, Μέξης. Μπιλάλης προσποιήθηκε, σταμάτησε, σκόραρε. 24-13, έχει 10. Μποχωρίδης. Μιλαθιανάκης, Μητρόπαπας. Μιλαθιανάκης, Μητρόπαπας, πήγε και ο Μπιλάλης πάνω του. Ξανά Μιλαθιανάκης. Έψαξε μία πάσα που δεν έφτασε στον Μποχωρίδη. Βάρσος, Κριζέας, άστοχος, rebound, follow, άστοχο του Μαγκουνί. Μποχωρίδης, πάσα ευνηδιασμού στο Λιανό, που πηγαίνει στο lay-up. Κάνει το σκορ 24-15 και οδηγεί τώρα την ομάδα της ΕΦΑΟΣ σε time-out. Κατάφερε ο Όφη να ξαναμειώσει στους 9. Δεν είναι κάτι το τρομερό αυτό που έγινε, αλλά επειδή οι δύο φάσεις τελευταίες ήταν λανθασμένες οι επιλογές των παικτών της ΕΦΑΟΣ και σωστές του Όφη, ο προπονητής των γηπεδούχων, ο κύριος Μάνος, πήρε το time out να εφιστήσει την προσοχή στους παίκτες του, γιατί ο Όφη είναι πάρα πολύ έμπειρη και πολύ άξια ομάδα. Η βαθμολογική της θέση δεν λέει τίποτα, έχει 3 παιχνίδια λιγότερα στο πρωτάθλημα. Την ώρα που η ΕΦΑΟΣ έχει παίξει όλα της τα παιχνίδια, οπότε δεν σημαίνει κάτι αυτή η βαθμολογική διαφορά. Λιανός έβαλε ωραία τα χέρια πάνω στην μπάλα. Άλλαξε πολύ πιεστική τώρα η άμυνα του Όφη. Μέξη στο κάρφωμα. 26-15. 9 η πόντη για τον Μέξη. Μποχωρίδης. Κλέβει ο Βάρσος, φάουλ με το σώμα ο Μιλαθιανάκης. 5ο φάουλ, θα έχουμε βολές για την ΕΦΑΟΣ. Μπαίνει ο Καρλάφτης, βγαίνει ο Μιλαθιανάκης. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Βάρσος. Βάζει και τη δεύτερη. Διαφορά στους 13. Μεγαλύτερη διαφορά ήταν στους 14, στο 22-8. Αλλά τώρα μπορεί ο Μαγκουνής και το πετυχαίνει. Την ανεβάζει στους 15, double score 30-15 για την ΕΦΑΟΣ και τώρα το time out είναι για τον Όφη.
το time out που είχε πάρει νωρίτερα ο κύριος Μάνος πράγματι έφερε αποτέλεσμα. Με την ομάδα του να ξυπνά, θα έλεγα, από εκείνη την μικρή διακοπή στις προσπάθειες των παικτών όταν και ο Όφη έκανε ένα 4-0 και η διαφορά έχει πάει στους 15 για πρώτη φορά στο μάτς. Αγαπιάδης. Βάρσος, ζητάει φάουλο Αγαπιάδης. Πέρασε ωραία στον Πρωτογεράκη που κάνει το lay-up, στη συνέχεια το follow για το 30-17. Πρωτογεράκης φτάνει τους 4. Βάρσος. Καλαϊτζάκης για 3. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο μετά από 6 ή 7 άστοχα για τους γηπεδούχους. Πρώτο καλάθι για τον Καλαϊτζάκη. Διαφορά στους 16. Επαναφορά για τον Όφη σε επίθεση 13 δευτερολεπτών. Ο Βάρσος φαίνεται να χτύπησε λίγο. Εντάξει είναι, ξαναμπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. 1,5 λεπτό πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Θεοδωρίδης. Μητρόπαπας, Λιανός. Από μακριά, εύστοχος για 3. 33-20. Φτάνει τους 10 πόντους ο Λιανός. Βάρσος, Μπιλάλης. Ψάχνει το διάδρομο, βρίσκει τον Μέξη. Πολύ ωραία φάση. 11 η πόντη του Μέξη, 35-20. Λιανός με τον Καλαϊτζάκη, Αγαπιάδης. Περνάει, αστοχή, Μέξη στο rebound, Μπιλάλης, Βάρσος. Καλαϊτζάκης, για 3. Rebound ο Μέξης. Καλαϊτζάκης έκοψε, πήγε να πάρει την μπάσα από το πόδι του, από το πόδι του Λιανού. Το δέχεται ο Λιανός. Μπαίνει ο Κριζέας για τους γηπεδούχους. Φεύγει ο Βάρσος. Μπιλάλη στην επαναφορά. Μαγκουνής. Μπιλάλης. Μαγκουνής. Μέξης. Ραβερσέ με το δεξί. 37-20, λάθος από τον Λιανό. Διαφορά στους 17. Μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο μάτς. Έτρεξε το χρονόμετρο πολύ. Φορά θα είναι με τον Μπιλάλη. Ακόμα υπάρχει συζήτηση ανάμεσα στον έναν από τους τρεις διαιτητές και τη γραμματεία για το πού θα πάει το ρολόι. Βλέπετε, πάει στα 17 δευτερόλεπτα και κάτι, 17 και 3. Ολόκληρη επίθεση, ανήκει
στην ΕΦΑΟΣ. Καλαϊτζάκης. Πέρασε. Κριζέας. Δεν βιάζονται. Μπιλάλης. Πίεση από το Λιανό και φάουλ. Δύο βολές για τον Μπιλάλη. Πίεσε πολύ με το σώμα ο Λιανός. Τι, δεν έχω καταλάβει κάτι καλά εγώ. Δεν υπάρχει φάουλ. Επιθετικό. Επιθετικό φάουλ δόθηκε. Επιθετικό φάουλ εις βάρος του Μπιλάλη. Και λάθος, κι άλλη λάθος επαναφορά, κι άλλη λάθος πάσα για τον Όφη. Το μυαλό των παικτών του οποίου κάποιες στιγμές δεν είναι στο μάτς. Πολλά λάθη. Νομίζω σίγουρα 10 λάθη στο πρώτο μέρος έχουν γίνει από πάσες που δεν πήγαν εκεί που έπρεπε. Μαγκουνής. Κάνει βήματα. Ήρθε σε βοήθεια ο Λιανός. Τρία ακόμα ένα δευτερόλεπτα. Μποχωρίδη στα σουτάρια από μακριά. Ταμπλό, αλλά η μπάλα δεν πάει μέσα. 37 ΕΦΑΟΣ, 20 Όφη μετά από το πρώτο μέρος εδώ στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωγράφου. Έτοιμες οι δύο ομάδες για το ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος. Η ΕΦΑΟΣ έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και πάλι στο πρώτο ημίχρονο. Κρατάει διαφορά 17 πόντων. Για να δούμε αν ο Όφη θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του ή θα καταφέρει να μειώσει έχοντας τον τρόπο παιχνιδιού που έπαιζε πριν. Πρώτο φάουλ στο δεύτερο μέρος από τον Βάρσο. Το δεύτερο του στο παιχνίδι. Αγαπιάδης, Πρωτογεράκης, Αγαπιάδης, Λιανός. Κι άλλη λάθος πάσα. Βάρσος, Μαγκουνής, Βάρσος, Μπιλάλης. Μαγκουνής προσποιείται, πλησιάζει, αριστερό χουκ, rebound ο Μέξης, του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια με φάουλ. Ο Αγαπιάδης ή άλλος. Το νούμερο 10, ο Αγαπιάδης. Thank you.
οποίος φεύγει. Μπαίνει στη θέση του Θεοδωρίδης. Ακούμπησε την μπάλα ο Πρωτογεράκης που φεύγει γρήγορα και πετυχαίνει το καλάθι. 37-22. 6 πόντι για τον Πρωτογεράκη. Μπιλάλης από τον Θεοδωρίδη, είναι η μπάλα έξω. Βάρσος, Μπιλάλης, φάουλ από τον Μποχορίδη. Μπιλάλης, Κριζέας, Μπιλάλης, Κριζέας για τρεις, εύστοχος, 40-22. Πρώτο καλάθι για τον Κριζέα και πρώτη φορά η διαφορά στους 18. Μποχορίδης, Μητρόπαπας. Προσποιείται, κάνει βήματα. Μπιλάλης, γρήγορα λέει ο κύριος Μάνος. Φάουλ που κερδίζει ο Μαγκουνής, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Φάουλ από τον Λιανό. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Μαγκουνής. Φάζει τη δεύτερη. Φτάνει τους 6 πόντους και η διαφορά τους 19. Θεοδωρίδης. Μητρόπαπας. Βρήκε την μπάλα τελευταίος, κάνει μπρος πίσω. Και άλλη εξαιρετική πιεστική άμυνα για την ΕΦΑΟΣ που κλέβει μία ακόμα μπάλα, οδηγεί σε ένα ακόμα λάθος τους αντιπάλους της. Κριζέας. Άστοχος. Άστοχος και πάλι για τρεις. Δύο συνεχόμενα άστοχα τρίποντα για τον Κριζέα. Λιανός. Μπήκε βοήθεια. Κάνει φάουλ ο Κριζέας. Μποχορίδης στην επαναφορά. Λιανός. Μητρόπαπας πάλι βάζει πλάτη τον Μέξη, πάλι αστοχή. Rebound ο Βάρσος. Τρέχει, κερδίζει το φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη. Ο Όφη βγήκε να πιέσει και όμως διαφορά έχει ανέβει ακόμα 5 και τώρα 6 πόντους παραπάνω.
Α, μία βολή εύστοχη, όχι δύο. Μάλιστα. Η δεύτερη δεν μέτρησε, γι' αυτό και επαναφορά από το πλάι. Θεοδωρίδης, Μητρόπαπας. Φάουλ που κάνει ο Μαγκουνής. Διαφορά στους 20. Μητρόπαπας, Μποχωρίδης. Θεοδωρίδης, άστοχος, rebound ο Λιανός. Μποχωρίδης, περνάει, πεταχτάρι, άστοχο, Βάρσος στο rebound. Φάουλ από τον Θεοδωρίδη, πέμπτο φάουλ για τον Όφη, δύο βολές. Έξι πόντι του Βάρσου. Και τώρα 7. Με 5 βολές. Διαφορά στους 22. Double score 44-22. Θεοδωρίδης. Σουτ για 3. Άστοχο από τον Μητρόπαπα. Μαγκουνής. Αφήνει στον Μπιλάλη, Κριζέας, Μπιλάλης, Μαγκουνής για 3. Δύο φορές Στεφάνη, ο Κριζέας πρόχνει την μπάλα πίσω στο Μαγκουνή που κάνει μια φανταστική προσποίηση ότι θα κάνει πάσα και φτάνει στο καλάθι και στους 8 πόντους για το 46-22. Μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση για την ομάδα του κυρίου Μάνου και της κυρίας Ζωηρού. Μποχωρίδης. Θεοδωρίδης. Κέρδισε φάουλο Πρωτογεράκης. Μπαίνει ο Αγαπιάδης, μπαίνει ο Ανδρεόπουλος, φεύγει ο Μέξης για την ΕΦΑΟΣ, φεύγει ο Μποχωρίδης για τον Όφη. Θεοδωρίδης, Αγαπιάδης, Λιανός. Γυρίζει ωραία ο Μητρόπαπας και σκοράρει. 46-24. Πρώτο καλάθι για τον Μητρόπαπα στο μάτς. Μπιλάλης. Κριζέας. Άστοχος. Rebound ο Λιανός, πάρα πολλά ελεύθερα τρίποντα για την ΕΦΑΟΣ, άστοχα ως επιτοπλίστων. Διαφορά θα είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά αν ήταν εύστοχα αυτά τα σουτ. Πρωτογεράκης παίρνει το επιθετικό rebound μετά τη δική του άστοχη προσπάθεια και μειώνει στους 20 φτάνοντας στους 8. Βάρσος. Τελευταίο πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο. Μπιλάλης. Περνάει, ωραία κίνηση, κέρδισε το φάουλ από τον Πρωτογεράκη. Δύο βολές για τον γκάρντ των γηπεδούχων. Έφυγε ο Βάρσος, μπήκε ο Καλαϊτζάκης. Μπιλάλη στη γραμμή. Εύστοχο στην πρώτη. Πρώτος πόντος του στο δεύτερο μέρος. Έχει 11. Έβαλε και τη δεύτερη. Αγαπιάδης.
Το high post, λίγο πλάγια, εύστοχος. 48-28. 6 πόντι για τον Αγαπιάδη. Μπιλάλης, Μαγκουνής, Καλαϊτζάκης. Προσποιήθηκε, πέρασε, αστόχησε. Μπάλα σπρώχτηκε στα χέρια του Θεοδωρίδη από τον Μητρόπαπα. Γύρισε ο Πρωτογεράκης, αστόχησε. Rebound από τον Καλαϊτζάκη. Μαγκουνής. Μπιλάλης. Πλησιάζει, περνάει, κερδίζει φάουλ. Πάει πάλι στη γραμμή για βολές. Εύστοχος ο Μπιλάλη στην πρώτη. Και στη δεύτερη, πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως το να είναι εύστοχοι οι παίχτες στις βολές. Ο Φαόζ έχει πάρει από βολές 13 πόντους από τους 50 που έχει στο μάτς. Το 1 τρίτον. Λίγο λιγότερο από το 1 τρίτον. Βήματα από τον Μητρόπαπα. Το 1 τέταρτο των πόντων της ΕΦΑΟΣ είναι αποβολές. Πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη ο Όφη, για να καταλάβετε τη διαφορά, έχει μόλις έναν πόντο με βολή. Δεν έχει φτάσει και τόσες πολλές φορές βεβαίως στη γράμμη του φάουλ, αλλά όσες έφτασε μία βολή μόνον έβαλε. Καλαϊτζάκης. Βάρσος. Καλαϊτζάκης, Βάρσος. Φάουλο Ανδρεόπουλος. Μποχωρίδης με τον Καλαϊτζάκη μπροστά του. Αγαπιάδης για 3. 50-31. 9 πόντι για τον Αγαπιάδη. Καλαϊτζάκης, Μαγκουνής. Καλαϊτζάκης. Πατάει γραμμή ο Βάρσος. Μπαίνει ο Μπιλάλης, φεύγει ο Βάρσος. Μποχωρίδης. Με τον Μπιλάλη πάνω του. Πέρασε ο Μποχωρίδης στο Μητρόπαπα που έβγαλε έξω. Αγαπιάδης από το ίδιο σημείο. Το ίδιο πράγμα, εύστοχο τρίποντο. Προσπαθεί να ξαναγυρίσει ο Όφη και μειώνει στους 16. Και έχει κερδίσει και φάουλο ο Αγαπιάδης, θα εκτελέσει και μια βολή, αλλά μετά το time out.
Το παιχνίδι έχει ακόμα πολύ χρόνο. Έχουμε 12,5 αγωνιστικά λεπτά. Η διαφορά έχει πέσει στους 16. Ο κύριος Μάνος σε πολύ αυστηρό τόνο μιλάει στους παίχτες του. Από την άλλη, ο Όφη θέλει πλέον από εδώ και μετά κάποια τέτοια σουτ σαν του Αγαπιάδη, τα δύο εύστοχα τρίποντα, να κλείσει κι άλλο τη διαφορά και να φορτώσει με άγχος τους αντιπάλους του. Και να δούμε, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι μέχρι το τέλος του. Αγαπιάδη στη γραμμή για τη μία συμπληρωματική βολή. 2 και 36 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μετά από το 46-22 έχουμε ένα 4-12 και τώρα 4-13 επιμέρους σκορ για τον Όφη. 13 πόντοι του Αγαπιάδη, διαφορά πέφτει στους 15. Καλαϊτζάκης για 3, άστοχος, rebound από, όχι από τον Λιανό, έσπρωξε την μπάλα να την στείλει σε συμπαίχτη του, δεν τα κατάφερε, ο Μαγκουνής πάλεψε και το πήρε Μπιλάλης. Μαγκουνής για 3. Εύστοχο αυτό. Πάλι μετά από ώρα η ΕΦΑΟΣ σε ένα τρίποντο. Μποχωρίδης. Περνάει από τον Καλαϊτζή, από τον Καλαϊτζάκη. Εύστοχος για 3. Ο Θεοδωρίδης. 53-38, πρώτη πόντη για τον Θεοδωρίδη στο μάτς. Μαγκουνής στριφογύρισε, πέρασε στον Μέξη που σκοράρει. Ωραία συνεργασία. Ζητάει φάουλ ο κύριος Μάνος. 55-38. Ο Μέξης έχει 18, πρώτο του καλάθι στο δεύτερο μέρος. Μποχωρίδης. Προσποιήθηκε ψιλοκρεμαστό, εύστοχο. 55-40. Ακούστε τι φασαρία γίνεται από τον πάγκο του Όφη για την άμυνα αυτή. Μαγκουνής για 3. Rebound ο Αγαπιάδης. Μποχωρίδης. Δύο καλές επιθέσεις και μια καλή άμυνα ανάμεσά τους θέλει Όφη για να φτάσει τη διαφορά ακόμα και στα επίπεδα του μείον 10. Μποχωρίδης πέρασε και σκόραρε. 55-42 και αμέσως ζητάει time out ο κύριος Μάνος. Ο Μποχωρίδης φτάνει τους 6 πόντους, η διαφορά πέφτει στους 13. Να δούμε αν θα έχουμε ντέρμπι σε αυτήν την αναμέτρηση. Μία αναμέτρηση που είχε φτάσει στο 46-22, διαφορά 24 πόντων, και από εκεί και μετά έχουμε ένα 9-20. Μπιλάλης. Κριζέας. Βάρσος, Μέξης, Βάρσος για 3. Άστοχο και αυτό. Ο Λιανός στο rebound. Μποχωρίδης. Όλος ο χρόνος είναι για τον Όφη. Θέλει να πάει τη διαφορά στους 11 ή και στους 10, αν καταφέρει
με το κλείσιμο της τρίτης περίοδου. Μποχωρίδης στη γωνία, Αγαπιάδης. Μποχωρίδης για τρεις, όχι, σουτ εκτός χρόνου. Τελείωσε ο χρόνος της τρίτης περίοδου. Έγινε το σουτ από τον Θοδωρίδη. Ήταν έτσι κι αλλιώς άστοχο και να έμπαινε, δεν θα μετρούσε. Ολοκληρώνεται λοιπόν το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς. Ξεκίνημα στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Rebound, όχι από τον Λιανό, το πήρε μακριά ο Μπιλάλης. Βάρσος. Μπιλάλης, Μέξης χαμηλά, τον κόβει ο Λιανός, αλλά με φάουλ λένε οι διαιτητές και τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στον προπονητή του Όφη. Τρεις βολές λοιπόν και η μπάλα απ' έξω για την ΕΦΑΟΣ. Φεύγει ο Λιανός, περνάει ο Πρωτογεράκης. Πρώτα η βολή της τεχνικής ποινής από τον Μπιλάλη, από τον Βάρσο. Και τώρα δύο βολές για τον Μέξη. Έχει 19 πόντους. Άστοχος στη δεύτερη, rebound ο Πρωτογεράκης. Μποχωρίδης. Με τον Μπιλάλη πάνω του. Πρωτογεράκης βγάζει την μπάλα έξω ο Μαγκουνής. 4 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο για την επίθεση του Όφη. Επίθεση που θα γίνει από την τελική γραμμή, Αγαπιάδης. Ωραία, αλλά δεν μπόρεσε ο Πρωτογεράκης που ζήτησε φάουλ από τον Μέξη που πήρε το rebound τελικά. Μαγκουνής. Παίζει με πλάτη το Θεοδωρίδη. Βάρσος, Μπιλάλης για τρεις. Rebound από το Βάρσο με ταμπλό σκοραρί. Και ξανανεβαίνει η διαφορά στους 17 πόντους. Με το Βάρσο να φτάνει τους 10. Μποχωρίδης. Αγαπιάδης προσποιήθηκε. Μποχωρίδης για 3.
Θέλει τέτοια σου το Όφι. 59-45. Πρώτο τρίποντο για τον Μποχωρίδη, έχει 9. Πέρασε ο Βάρσος τον Μέξι. Ανάμεσα σε δύο, ανάποδο lay-up. 61-45. Ο Μέξης που κάνει πάρα πολύ καλό ματς επιθετικά, έχει 21 πόντους. Μποχωρίδης, Αγαπιάδης, Μητρόπαπας, τρίποντο άστοχο από τον Θεοδωρίδη που πήρε το επιθετικό rebound. Αγαπιάδης, Πρωτογεράκης, πέρασε ωραία στον Μητρόπαπα που αστοχεί. Βάρσος βγάζει την μπάλα στο πλάι. Κριζέας, Μαγκουνής, προσποιείται, στριφογυρίζει, περνάει, κάνει βήματα πριν κερδίσει το φάουλ. Ζητάει φάουλ ο παίχτης της ΕΦΑΟΣ. Δέχεται τεχνική ποινή για τη διαμαρτυρία του. Μία βολή για τον Μποχωρίδη και η μπάλα στον Όφι. Εύστοχος ο Μποχωρίδης. Υπάρχουν και κάποιες αντεγκλήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους των δύο ομάδων. Περιμένουμε να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να συνεχιστεί το μάτς. Θεοδωρίδης. Μποχωρίδης, βγήκε ο Μαγκουνής σε βοήθεια και πήρε την μπάλα. Στριφογυριστό lay-up, εξαιρετικό, με πολύ φάλτσο. Καλάθι και φάουλ. 63-46. Δεκατρία πόντοι του Μαγκουνή. Και τώρα 14. Διαφορά πάλι στους 18. Κατάφερε η ΕΦΑΟΣ και ξαναανέβασε το προβάδισμά της, ξαναδιεύρυνε το προβάδισμά της απέναντι στον Όφι που πλέον ο χρόνος τρέχει εναντίον του. Αγαπιάδης, ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι. 64-48. Έχει 15 πόντους ο Αγαπιάδης. Βάρσος, φάουλ ο Μποχωρίδης με το σώμα. Μπιλάλης, Μέξης, έβαλε το χέρι ο Μποχωρίδης. Επίθεση 11 δευτερολέπτων για τους γηπεδούχους. Μέξης, Μπιλάλης. Αστόχησε Μέξης στο rebound, σκοράρει. 66-48.
Διαφορά στους 18. Η ομάδα του κυρίου Μάνου πηγαίνει για μία ακόμα νίκη. Πρωτογεράκης, άστοχος, πήρε την μπάλα, τη βγάζει έξω. Φαός που κέρδισε μέσα στα Μέγαρα την Ε Μεγαρίδος με μια εντυπωσιακή εμφάνιση την περασμένη αγωνιστική. Βάρσος με ταμπλό, εύστοχος. 68-48, θα έλεγα ότι μπορούσε να περιμένει όφι από το μάτς, το είδε να ολοκληρώνεται με τη διαφορά να ξανανεβαίνει πάλι στους 20 πόντους. Κριζέας, βγαίνει και ο Μαγκουνής σε βοήθεια. Μητρόπαπα, στον κόβει ο Κριζέας εντυπωσιακά. Πάνω στον Μέξι η πάσα, Μπιλάλης, φάουλ από τον Ποχορίδη. Μπαίνει ο Λιανός και ο Καμπάκας για τον Όφι. Τέταρτο φάουλ του Μποχορίδη, φεύγει ο Θεοδωρίδης και ο Μητρόπαπας. Βάρσος. Έκανε διπλή τρίπλα. Αγαπιάδης. Λιανός, Αγαπιάδης. Ωραία πέρασε από το Μαγκουνί, Λιανός. Καμπάκας, Αγαπιάδης, Μποχορίδης για τρεις. Rebound από το Μαγκουνί, που προσφέρει σε πολλούς τομείς σε ένα ακόμη παιχνίδι. Μπιλάλης. Μαγκουνής για τρεις. Και από την ώρα που γίνονται εύστοχοι οι παίκτες σε φάουλ στα τρίποντα, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά ανεβαίνει εύκολα πια, αφού δεν βρήκε ο Όφη τη δυνατότητα, τον τρόπο να μειώσει κι άλλο στο κλείσιμο της τρίτης περίοδου και μετά. Φάουλ που κερδίζει ο Πρωτογεράκης. Φάουλ του Κριζέα, δύο βολές. Μουσική 17 πόντους έχει ο Μαγκουνής. 23 ο Μέξης. 12 ο Βάρσος. 14 ο Μπιλάλης. Ένα τρίποντο Κριζέας, ένα τρίποντο Καλαϊτζάκης, αυτή είναι η πόντη της ΕΦΑΟΣ. 10 ο Λιανός, 10 ο Μποχορίδης, 2 ο Μητρόπαπας, 15 ο Αγαπιάδης, 8 ο Πρωτογεράκης, ένα τρίποντο ο Θεοδωρίδης. Αυτή είναι η πόντη για τους κριτικούς. Άστοχος ο Πρωτογεράκης στη βολή. Βάζει τη δεύτερη. 9 η πόντη του, διαδικαστικού χαρακτήρα πλέον τα 4 τελευταία λεπτά της αναμέτρησης στα οποία μόλις μπήκαμε. Μπιλάλης, Μέξης, βγάζει την μπάλα έξω, Κριζέας, Μπιλάλης για τρεις. Άστοχος, rebound ο Πρωτογεράκης, Μποχορίδης. Αγαπιάδης. Λιανός πήγε να βρει τον Μιλαθιανάκη, δεν τα κατάφερε. Μπιλάλης. Κριζέας, Μπιλάλης. Καλαϊτζάκης. Μπιλάλης.
Με τον Μιλαθιανάκη μπροστά του. Ωραία άμυνα από τον Μιλαθιανάκη. Μέχρι στον Καλαϊτζάκη που ξαναπήρε την μπάλα. Φάουλ πάνω στο Βάρσο. Πέμπτο φάουλ για τον Όφη. Στη γραμμή ο Βάρσος για βολές. Εύστοχο στην πρώτη. Διαφορά στους 23. Στους 24. Οχτώ βολές έχει ο Βάρσος. Και έχει φτάσει στους 14 πόντους. Αγαπιάδης πήρε από τον Λιανό. Αγαπιάδης. Λιανός. Μητρόπαπας. Πέρασε ωραία στο Μιλαθιανάκη που αστόχησε μπροστά στο Χατζή. Πήρε ο Μέξης. Βάρσος. Καλαϊτζάκης. Χατζής. Μέξης. Καλαϊτζάκης. Rebound ο Χατζής. Βγάζει την μπάλα πάλι έξω. Κρυζέας. Μόνος του ο Καλαϊτζάκης χαμηλά. Αστοχή. Πήγε τελευταία στιγμή ο Μιλαθιανάκης πάνω του και τον δυσκόλεψε στην προσπάθειά του. Λιανός, Μιλαθιανάκης, Λιανός. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Μία ακόμα νίκη για την ΕΦΑΟΣ με πολύ καλό πρόσωπο σε ένα ακόμη παιχνίδι. Μποχωρίδης από το high post. Άστοχος, rebound ο Χατζής. Βάρσος. Κριζέας. Μέξης. Πέρασε στο Χατζή. Αστόχησε αυτός. Αστόχησε δεύτερη φορά. Αστόχησε τρίτη φορά. Πήρε το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για βολές. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Χατζής. Εύστοχο στη δεύτερη. Αγαπιάδης. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι ο Όφη είχε να παίξει τρία παιχνίδια. Έχουν οι παίκτες του να αντιμετωπίσουν μία αντίπαλη ομάδα. Τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Είναι το πρώτο τους παιχνίδι μέσα σε ένα μήνα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ανταπεξέλθεις σε μία τέτοια κατάσταση. Αγαπιάδης. Το κόβει ο Καλαϊτζάκης.
Καπιάδης λέει ότι του έκανε φάουλ με το σώμα ο αντιπαλός του. Βγήκε ο Βάρσος, μπήκε ο Ροζακέας. Για αυτά τα τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Άστοχος για τρεις ο Θεοδωρίδης. Κριζέας. Καλαϊτζάκης. Τράκαρε πάνω στον Θεοδωρίδη. Τρεις με έναν στην μπάλα. Τζάμπολ, το Βελάκι λέει όφι. Θεοδωρίδης. Μπάλα έξω από τον Καλαϊτζάκη. Καψάλης, Μητρόπαπας, Θεοδωρίδης. Καψάλης. Παίρνει το σούτ, είναι άστοχος, rebound ο Μητρόπαπας. Μιλαθιανάκης, περνάει από τον Κριζέα, ωραία προσπάθεια. Με ταμπλό το καλάθι, τέλος του μάτς. 74-51 το τελικό σκορ, εδώ στο κλειστό του Ζωγράφου. Η ΕΦΑΟΣ επικρατεί του Όφη, έχοντας πολύ καλή απόδοση από το ξεκίνημα, πήρε διαφορά, την ανέβασε και πάρα πολύ ψηλά στους 24 πόντους. Τελικά κερδίζει με 23 και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η αναμέτρηση. Το συζητάνε μεταξύ τους οι παίχτες των δύο ομάδων και οι προπονητές και οι υπεύθυνοι. Υπήρχε ένταση κάποιες στιγμές. Κάποιοι δεν συμφωνούν με το ποιος μιλούσε σε ποιον. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ελπίζουμε λοιπόν να ηρεμήσει το κλίμα σιγά σιγά και με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε την μετάδοσή μας από εδώ, από το κλειστό του Ζωγράφου. 74-51 το τελικό σκορ. Ακόμα συζητάνε το θέμα από τη μία πλευρά και την άλλη. Δεν μπορώ να σας πω τι έχει συμβεί, γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η κόντρα. Πάντως ηρεμούν τα πνεύματα, φεύγουν οι του Όφη από ανάμεσα από τους ανθρώπους της ΕΦΑΟΣ. Oh. 74-51 λοιπόν. Το τελικό σκορ εδώ στο κλειστό του Ζωγράφου. Από το συνεργείο του Sport Hero και από τον Γιώργο Νιφλή που ήταν μαζί σας στην περιγραφή. Να είστε καλά. Γεια σας.